Πατούσε σύντομος τα ουράου τα σπίτια, τα σώσει ο λαός. Κανένας μόνος, πατούσε σύντομος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, 5 μήνες μετά την έξωση η οποία αποτράπηκε από τους μαζικούς φορείς και το λαϊκό κίνημα της περιοχής στην Ιωάννα την Κολοβού. Σήμερα η εταιρεία προσπάθησε να την πιέσει με έναν απέσιο τρόπο, προσπαθώντας ουσιαστικά με βάση την ΕΙΔΑΠ να τη σκόψει το νερό και της το έκοψε, αρπάζοντάς της τον μετρητή απροειδοποίητα. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή μετά την παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του βουλευτή του Χρήστου του Κατσότη απέναντι στον Υπουργό το Σκρέκα, ο οποίος ουσιαστικά τον πίεσε και του είπε εδώ και τώρα να μπει και να ξανασυνδεθεί ο μετρητής, ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Κάτω από την πίεση των φορέων εδώ πέρα, οι οποίοι και από την κινητοποίηση την οποία είχαν εξαγγείλει, και κάτω και από την πίεση του χιλιάδες λαού, ο οποίος έχει κατέβει αυτές τις μέρες στους δρόμους, απαιτώντας ουσιαστικά να ζει με ασφάλεια, να ταξιδεύει με ασφάλεια και γενικά να έχει ασφάλεια συνολικότερα στη ζωή του. Φαίνεται λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα, έχουν διάρκεια και πρέπει να έχουν διάρκεια, και από εδώ πέρα καλούμε την Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα μαζί με όλους τους φορείς και με όλο το λαό της Αθήνας να διαδηλώσουμε ότι τα κέρδη τους δεν είναι πάνω από τις ζωές μας.